Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μόλις βγήκαν από τη λίμνη, Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Βγήκαμε βέβαια γιατί έχει αρχίσει ο κυματισμός και είναι λίγο δύσκολο να προσεγγίσουμε. Και καλή Σαρακοστή να πούμε. Καλή Σαρακοστή και με συγχωρούν και οι ακροατές. Καλή Σαρακοστή να έχουμε με υγεία. Νίκο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε στο κεφάλι μας, πραγματικά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, από πόλεμο, καύσιμα, αναδουλειές και κλείσιμο γουναράδικων, μας βρίσκει και αυτό μέσα στο τρίμηνο της αποκριάς. Τι έχει συμβεί λοιπόν εδώ? Τι είναι αυτό το κακό πάλι? Δυστυχώς είναι μια πανδημία και αυτή, Χρήστο, τουλάχιστον στις λίμνες Δυτικής Μακεδονίας, αφού από ό,τι βλέπουμε. Τι άλλο θα μας έβρει? Στην Πρέσπα είχαμε συναντήσεις απανωτές, ήταν και ο υπουργός, υφυπουργός συγγνώμη περιβάλλοντος, ο κύριος Αμυράς. Ήρθε και Καστοριά μετά. Ήρθε και Καστοριά. Μπλέχθηκε και στο ατύχημα, έμαθα το αυτοκίνητο του εκεί στο... Ναι, πραγματικά την ώρα που πήρε τηλέφωνο λέει είμαι στο ατύχημα, γιατί ήμουν με τον Περιφερειάρχη εκείνη τη στιγμή εγώ και λέει θα καθυστερήσω λίγο για να έρθει στην Πρέσπα. Ήταν μπροστά στο ατύχημα, ακριβώς μπροστά του. Ήταν μπροστά του. Κάναμε συσκέψεις, το κύριο πρόβλημα είναι στην Πρέσπα. Μάλιστα τελευταία ενημέρωση πριν με πάρει τηλέφωνο την Πρέσπα που είχαμε μείνει στα 600 ναι. και πουλιά. Εσίως δηλαδή τα 1000 τώρα πλησιάζουν. Χίλια πουλιά στην Πρέσπα, νεκρά. Σχεδόν πάνε για χίλια. Πάνε και το νούμερο. Είναι να φανταστούμε ότι 1000 πουλιά έχει Πρέσπα με 1000 και κάτι μόνιμο πληθυσμό, έτσι. Εδώ μιλάμε για φανισμό, λοιπόν. Μιλάμε για φανισμό. Μπράβο, τα υπόλοιπα είναι που έρχονται από κάποιες άλλες λίμνες για να παραγωγή. Όταν μιλάμε για νησίδες με 250 πουλιά πάνω και με 300, καταλαβαίνεις, Χρήστο, τι γίνεται. Τι έχει γίνει. Στη λίμνη της Καστοριάς φαίνεται να είναι η καλύτερη κατάσταση, αλλά όσο ψάχνουμε τόσο βρίσκουμε νεκρά πουλιά. Ναι, αυτό που είπες ακριβώς, Χριστό. Είναι αυτό ότι όσο ψάχνουμε τόσο βρίσκουμε. Έχουμε ξεκινήσει δείγμα του λειψίες απανωτές με την διεύθυνση κτηνιατρικής. Και ειδικά σε αυτό τον άξονα από Μαυροχώρη μέχρι Γέωχ. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα. Και μέχρι, θα έλεγα εγώ, γιατί και οι ψαράδες μας υποδεικνύουν. Και μέχρι, θα έλεγα εγώ, κοντά στο λιμναίο οικισμό και σε αυτή την περιοχή. Να πούμε ότι ο άνθρωπος προς στιγμή δεν κινδυνεύει, δηλαδή δεν είναι μεταδοτικό όχι, από το πουλί στον άνθρωπο, να το πούμε λίγο αυτό. Ξέρουμε, ναι, από ό,τι ξέρουμε όχι, δεν κινδυνεύει. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει από είδος σε είδος μες στη λίμνη. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για μας, εάν περάσει άλλα είδη. Εάν περάσει άλλα είδη, έχει περάσει η κύκνος. Η κύκνη είναι τυχερή σε εισαγωγικά, γιατί είναι μεμονωμένοι οι πληθυσμοί τους τώρα. Κάνουν φορολογοποιήσεις και πιάνουν 2-2 άτομα. Δεν είναι σαν τους πελεκάνους που μπορεί να δούμε μαζί 15-20 ναι, άτομα. Ναι, ναι. Και κολλάνε είναι όλοι. Πολύ εύκολη η διαφορά. Και κολλάνε όλοι, ναι. Είναι πολύ εύκολη. Εγώ θα δώσω πραγματικά συγχαρητήρια και στην περιφέρεια, αλλά και ιδιαίτερα στην ιατρική υπηρεσία και στον Χρήστο, τον Αναστασάκη, που έχει πάρει τόσο ζεστά αυτή τη δουλειά. Και τόσο υπεύθυνα, που πραγματικά καθοδηγεί όλη την ομάδα και όλους τους ανθρώπους και με κατάρτιση και με ενημέρωση και με όλα. Πρέπει να κρατήσουμε τους κανόνες βιοασφάλειας, αυτό που λέω εγώ, Χρήστο. Όλοι μας, πέρα από εμάς που ασχολούμαστε με τα ίδια αυτά και είμαστε μέσα στη φωτιά, αλλά και γύρω-γύρω, παραλίμνια, παραποτάμια, αν έχουμε πουλερικά να τα κλείσουμε, ας κάνουμε αυτό για να μειώσουμε... Νίκο, πέρα από όσα έχουμε μαζέψει, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε και έναν αριθμό που έχουμε μαζέψει νεκρά. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε... Η εκτίμηση ποια είναι, πού θα φτάσουμε στην καθαρή, η εκτίμηση σας που είναι. Να πω ότι κατ' εκτίμηση μέσα στη λίμνη τη δική μας τώρα... Μπορεί να είναι πάνω από 60-70 πουλιά πεθαμένα γύρω γύρω. Μάλιστα. Κατ' εκτίμηση είναι περίπου 60-70 πουλιά νεκρά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε και μάλιστα αυτό που είπαμε στις σκέψεις και είπαν οι επιστήμονες από την εταιρεία Πρεσπών, ότι είναι πιθανό να μην σταματήσουμε εκεί, γιατί έχουμε μια μετανάστευση τώρα για την αναπαραγωγή του είδους και όσα έρχονται αρρωσταίνουν. Ας πούμε και στη Χυμαδίτιδα ξεκληρίστηκε ολόκληρη αποικία σχεδόν εκεί. Άρα λοιπόν, επειδή ακούμε 1000 πουλιά στη Φλόρινα, στις Πρέσπες και 60 εδώ, δεν πρέπει να εισκάζουμε από αυτό.
Δεν κατευθείαν χάρη, σε μια μέρα μπορεί να γίνουν χίλια και εδώ. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό που πρέπει είναι να ακολουθήσουμε τους κανόνες, να προφυλασσόμαστε, να ακολουθήσουμε τους κανόνες που έχει εκδώσει η κτηνιατρική υπηρεσία, είναι στο διαδίκτυο, μπορούν να πάρουν τηλέφωνα. Εάν λοιπόν δούνε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην δικιά του, στο κοτέτσι, να το πω έτσι, κοινά, ή πεθαίνουν, να πάρουν τους κτηνιάτρους τηλέφωνο, να ειδοποιήσουν την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια εδώ, να μην έρθουν σε επαφές με πεθαμένα πουλιά, να υποδείξουν στις υπηρεσίες που βρίσκονται, αν είναι τα πεθαμένα τα πουλιά. Είναι τουλάχιστον έτσι, ενώ κάθε χρόνο περιμέναμε, κάθε χρόνο υπήρχε και ξέραμε τα δείγματα, δεν είναι πρώτη φορά, δεν ήρθε πρώτη φορά. Όμως έχει αυτό το κύμα που έχει γίνει τώρα, μια αυτή τροπή που έχει λάβει, δεν την έχει ξαναλάβει τόσο πολύ. Τόσο μεγάλη δηλαδή έκταση, δεν υπήρχε ποτέ. Έτσι λοιπόν, για να αποκλείσουμε το φαινόμενο, πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες ευλαβικά. Αυτό που λένε οι υπηρεσίες. Και αν δούμε κάτι, ας πάρουμε τις υπηρεσίες τηλέφωνο. Τώρα, και Νίκο, εσείς μπήκατε μια πρώτη εικόνα να δείτε τι παίζει σήμερα. Μπαίνετε και αύριο και ποιοι μπαίνετε μες στη λίμνη? Είναι μαζί μας κτηνίατρος. Είναι μαζί μα, είναι κτηνιατρική, να το πω έτσι, είναι η περιφέρεια, είμαστε και εμείς από την ορνηθολογική Μάλιστα. και την εταιρεία. Από αυτά που είπε ο κύριος Σαμυράς εδώ στο ενιδρίο χθες, τι κρατάμε, ποια είναι τα βασικά από τον κύριο Σαμυρά? Αυτά που κρατάμε, Χρήστο, είναι αυτό που είπαμε, ευλαβικά τους κανόνες Μάλιστα. για να μην γίνει διασπορά. Αυτό. Φοβάται και κάτι ο κύριος Σαμυράς, φοβάται κάτι το Υπουργείο? Από ό,τι λένε, αν σας μιλήσουν και οι κτηνίατροι, δεν έχει γίνει ούτε κάποια μετάλλαξη ούτε τίποτα άλλο να περάσει στον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φάμε κοτόπουλα κτλ. Σημαίνει όμως να προφυλάξουμε τα κοτόπουλά μας, τις εκτροφές μας και στη λίμνη, αν δούμε κάτι, Μάλιστα. να το... Και βέβαια δεν είναι ανάγκη να πετάμε από μέσα εκεί που είναι τα πουλιά, μέσα στη λίμνη, να πηγαίνουμε κάτω. Βέβαια, εντάξει, εδώ στην παραλία της Καστοριάς δεν έχουμε πρόβλημα. Ας αποφύγουμε λίγο αυτές τις μέρες μέχρι να δούμε μέχρι που θα φτάσει Ωραία. Αυτή η διασπορά. Νίκο, θα τα λέμε καθημερινά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλά, οτιδήποτε. Αφού θα μπαίνετε κάθε μέρα, θα βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε καλά, πολύ. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή σειρά, Κωστή. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.